Σε προσωρινή συμφωνία για την επαναχρηματοδότηση του κράτους κατέληξαν Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο. Οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες επαναλειτουργούν, αλλά οι δύσκολες διαπραγματεύσεις για τα φλέγοντα ζητήματα συνεχίζονται. Σήμερα οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες επαναλειτουργούν, αυτό όμως δεν σημαίνει πως άλλαξε η πρόθεση των δημοκρατικών να ανταποκριθούμε στις ανάγκες του αμερικανικού λαού. Οι δημοκρατικοί είναι ενωμένοι και αποφασισμένοι να ολοκληρώσουν το έργο τους. Έκκληση για την εξέβρεση λύσης απίφθινε ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Πολ Ράιαν, που κάλεσε όλες τις πλευρές να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Δεν είναι ώρα για πανηγυρισμούς. Πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη τα διδάγματα από ό,τι συνέβη. Πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά με καλές προθέσεις στο μεταναστευτικό και στη χρηματοδότηση των ενόπλων δυνάμεων για να βρεθούν οι πόροι που ο στρατός μας χρειάζεται τόσο πολύ. Πρέπει να ανταποκριθούμε άμεσα σε αυτές τις επίγουσες προκλήσεις. Είναι η τέταρτη φορά από τον Οκτώβριο που το Κογκρέσο εγκρίνει την προσωρινή χρηματοδότηση των ομοσπονδιακών υπηρεσιών. Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου αρνήθηκε να μιλήσει για τη θέση Τραμπ στο ζήτημα των Dreamers. Επόμενος κρίσιμος σταθμός, η 8η Φεβρουαρίου, οπότε και θα πρέπει να έχει οριστικοποιηθεί μια συμφωνία.